Άλλο. Και καλησπέρα! Όπως είχα πει και στο βίντεο ανακοίνωση, ξεκινάει νέα σειρά στο κανάλι, η οποία λέγεται Ask Vibrator, που εσείς έχετε τις ερωτήσεις, τις απορίες σας σχετικά με τη ζωή, τους άντρες, τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα παιδιά, τα αγόρια. Και εγώ τα λύνω, γιατί ποιος είναι πιο ειδικός από τον Vibrator για να σας λύσει τις απορίες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να σας ταΐσω με γνώση. Ο Γιώργος Λου ρωτάει, μεγάλε γκουρού του έρωτα. Μπράβο Γιώργο, το ξεκινάς πάρα πολύ σωστά. Γίνεται μια που δουλεύει σε μπουρδέλο να ερωτευτεί έναν άντρα? Γιώργο, γιατί να μην γίνεται? Ας ξεκινήσουμε έτσι, με την ανάποδη ερώτηση. Γιατί να μην γίνεται? Είναι μια γυναίκα η οποία έχει συναισθήματα, κάνει μια δουλειά. Ναι, θα μου πεις, αλλά γαμιέται κάθε μέρα με τον έναν και τον άλλον. Ισχύει. Αλλά και η κόμενά σου γαμιέται κάθε μέρα με τον έναν και τον άλλον. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει συναισθήματα, που κάνει μια δουλειά, που κάθε μέρα συνευρίσκεται ερωτικά με διάφορους άντρες. Αλλά αυτή είναι η δουλειά της. Το διαχωρίζει και λέει: τώρα είναι δουλειά. Καμιά με τον Μπάμπη, τον Κώστα και τον Γιώργο Ελιού που έρχεται στο μπουρδέλο να κάνουμε σεξάκι. Αλλά αυτό δεν πάβει να μην την αφήνει να ερωτευτεί έναν άντρα. Πολλές έχουν και παιδιά, έχουν άντρες, οικογένειες. Οπότε ναι, γίνεται. Δεύτερη ερώτηση: γιατί οι γυναίκες όταν φοράνε μαγιό και τις δεις είναι χαλαρές, ενώ όταν φοράνε σουτιέν ντρέπονται και φωνάζουν? Απλά επειδή οι γυναίκες είναι περίεργες, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό όντως είναι ένα φαινόμενο το οποίο το κάνουν πάρα πολύ συχνά οι γυναίκες. Δηλαδή, μπορεί να φοράνε ένα μαγιό το οποίο κρύβει ίσα ίσα τις ρόγες. Είναι σαν να έχουν δύο αστεράκια πάνω στις ρόγες και ένα string για μαγιό και δεν έχουν θέμα να κυκλοφορήσουν παραλία και να τους δουν όλοι. Αλλά, άμα τους δουν με εσώρουχο, αντιδράνε λες και τους είδε κάποιος βιαστής και πρόκειται να τους ξεσκίσει εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει λογική πολύ αυτό. Αλλά για να μιλήσουμε αντικειμενικά, υπάρχουν εσώρουχα τα οποία διαφέρουν από μαγιό. Δηλαδή, τα μαγιό έχουν περισσότερο ύφασμα και καλύπτουν περισσότερο μέρος του σώματος, σε αντίθεση με τα εσώρουχα τα οποία πολλές φορές είναι string, ενώ τα μαγιό καλύπτουν περισσότερο δέρμα, ας πούμε, του κόλλου, και τα σουτιέν επίσης έχουν άλλα υλικά, άλλη τεχνοτροπία που είναι πιο αισθησιακά και πιο πολύ εσώρουχα σε αντίθεση με τα μαγιό. Παρόλα αυτά, πολλές είναι οι γυναίκες οι οποίες δεν το σκέφτονται έτσι, απλά λόγω του μέρους, το ότι στην παραλία είναι όλες με μαγιό και οπότε είναι μία από τη μάζα, δεν έχουν θέμα να τις δεις αποκαλυπτικά ντυμένες. Ενώ άμα τις δεις σε ένα δωμάτιο ή κάπου διαφορετικά με τα εσώρουχα, παθαίνουν πατατράκ και λένε: ω, Θεέ μου, τι με είδε ο Κώστας με το σουτιέν. Ναι, δεν έχει απόλυτη λογική, να είμαστε ειλικρινείς. Χωρίς και πάτε θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα και δώστε μας λίγο το φως σας. Για ποιο λόγο τρελαίνεστε όταν γίνεται αυτό? Θέλω και τη δική σας άποψη, παρότι η δικιά μου βέβαια είναι σωστή. Αλλά για να ακούσουμε και μερικές άλλες απόψεις. Η Αθηνά ρωτάει, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει και το αντρικό χιούμορ και μας κράζουν? Επίσης και η Εύα έχει την ίδια απορία που ρωτάει, γιατί τα αγόρια δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι το κάφρικο χιούμορ μπορεί να προέρχεται και από μια κοπέλα? Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε να δείτε πώς έχει κατάσταση. Φυσικά και αποδεχόμαστε ότι πολλές κοπέλες έχουν το αντρικό και το κάφρικο χιούμορ, στην υπερβολή του όμως το αποδεχόμαστε μόνο όταν είναι για κοπέλες οι οποίες δεν είναι η σχέση μας, δεν είναι η κοπέλα μας. Είναι ωραίο γιατί αυτή η κοπέλα δείχνει ότι είναι απελευθερωμένη, οπότε είναι εύκολη πρόσβαση και μπορεί να γίνει μια ξεπέτα και δεν θα μας φέρει τόση δυσκολία όσο μπορεί να μας φέρει κάποια άλλη. Παρότι δηλαδή θέλουμε οι γυναίκες να είναι απελευθερωμένες και να έχουν ανοιχτό μυαλό και να μην έχουν θέματα και ταμπού, έτσι ώστε να μιλάνε, ας πούμε, για το σεξ ή να μιλάνε για άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι political correct, όταν είναι η κοπέλα μας δεν μας αρέσει να είναι τόσο πολύ, γιατί θέλουμε σεμνή και να μην προκαλεί. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε ότι άμα μιλάει, ας πούμε, κάποια με αυτό το στυλ, έχει πιο κάφρικο χιούμορ, είναι λίγο πιο τσούλα. Επικρατεί πάρα πολύ αυτή η άποψη, αλλά δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, γιατί θέλουμε ισότητα, οπότε πρέπει να έχουν και το ίδιο χιούμορ. Αλλά, για να τονίσουμε και κάτι ως υστερόγραφο, πολλές φορές κορίτσια το παρατραβάνε με αυτό το χιούμορ, έτσι ώστε να φανούν πιο μπροστά και πιο μοντέρνες και χάνουν τη θηλυκότητά τους. Και νομίζω εκεί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό δεν αρέσουν στα πολλά αγόρια αυτό το είδος χιούμορ. Επόμενη ερώτηση, Vibrator, τι κάνεις όταν σου πει μια κοπέλα ότι σε γουστάρει και αυτή, αλλά είναι ακόμα κολλημένη με τον πρώην και δεν θέλει σχέση? Αυτό που κάνεις είναι να προχωρήσεις μπροστά και να αφήσεις αυτή την κοπέλα, γιατί άμα είναι κολλημένη με τον πρώην και δεν τα έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό της, θα σε έχει μία έτσι, μία αλλιώς. Οπότε αν θες να είσαι σε μια κατάσταση που σήμερα είσαι ok και αύριο δεν είσαι ok γιατί είναι με τον πρώην της ή την απασχολούν σκέψεις, όπου εσύ θα τα ακούσεις και στην προκειμένη φάση θα σου πει ότι δεν την καταλαβαίνεις και ότι άμα είσαι στη θέση της μάλλον θα την καταλάβαινες, είναι λίγο mindfuck όλο αυτό το πράγμα, οπότε καλύτερα να βρεις μια άλλη κοπέλα που σίγουρα θα σε γουστάρει και θα τα έχετε λύσει όλα αυτά τα θέματα και θα ζήσετε τον έρωτά σας σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Οπότε προχωράς και δεν δίνει σημασία. Και όταν τα ξεκαθαρίσει, μπορείτε να τα πείτε αν είσαι και εσύ διαθέσιμος για να τα βρείτε
και να πετάξετε μαζί στα λιβάδια του έρωτα. Η διαλεκτή Βερβερίδου ρωτάει τι πιστεύεις για τις Πανελλήνιες. Αυτό που πιστεύω για τις Πανελλήνιες είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία, διότι δεν δίνουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι η γνώση είναι δύναμη και θα έπρεπε να διαβάζουν και να συλλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση για να τους χρησιμεύσει στη ζωή τους, αλλά επικεντρώνονται καθαρά στις εξετάσεις. Όπου στις εξετάσεις είναι επίσης πολύ λάθος το θέμα, γιατί είναι ανταγωνιστικά και δεν σημαίνει δηλαδή ότι εγώ τα πάω καλά, αλλά το ζήτημα είναι να πάω καλά από τους υπόλοιπους. Καλύτερα δηλαδή από τους υπόλοιπους. Οπότε μαθητές σταματάνε να διαβάζουν σφαιρικά όλα τα μαθήματα, αλλά επικεντρώνονται τα μαθήματα τα οποία θα δώσουν στις εξετάσεις και για τα οποία θα εξεταστούν και θα δούνε αν πέρασαν στη σχολή που θέλουν, στην οποία καν δεν ξέρουν αν είναι αυτοί που θέλουν, με αποτέλεσμα να μην έχουν σφαιρική γνώση. Οπότε είναι τελείως λάθος το σύστημα των Πανελληνίων. Μακάρι κάποια στιγμή να αλλάξει για το καλό όλων και της χώρας. Η κοπέλα μου δεν θέλει να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό. Όμως εγώ δεν θέλω να την αφήσω έγκυο και να τρέχουμε μετά. Τι να κάνω? Καταρχάς, με την κρίση προφυλακτικού δεν διασφαλίζεις ότι δεν θα αφήσεις απλά έγκυο την κοπέλα σου, αλλά δεν θα κολλήσεις κάποια ασθένεια. Γιατί φορώντας το προφυλακτικό είσαι σίγουρος και καλυμμένος ότι δεν θα πάθεις τίποτα απολύτως. Αν η κοπέλα σου δεν μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να φοράει το προφυλακτικό, μην μπει στη λούπα και πεις ότι εντάξει, μου το ζητάει, αγαπιόμαστε, άρα δεν πρέπει να φοράμε. Όχι, γιατί πρώτον μπορεί να γίνει όντως μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που δεν τη θέλετε και επίσης μπορεί να κολλήσετε το οτιδήποτε. Και επίσης, αν έχετε επαφές και με άλλους συντρόφους, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες στο να γίνει το οτιδήποτε και να κολλήσετε κάτι. Οπότε κανείς δεν το θέλει. Το λες στην κοπέλα σου, αν δεν πιστεί και δεν καταλάβει ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε, τότε σταματάει να είναι κοπέλα σου, είναι χαζή. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να το συνεχίσετε και προχωράς και βρίσκεις κάποια άλλη. Για την υγεία σου και τον καλό όλων. Ο Σπύρος Παπ ρωτάει γιατί οι άντρες έχουν ρόγα. Λοιπόν, Σπύρο, οι άντρες έχουν ρόγα γιατί όταν δημιουργείται το παιδί, πριν διαμορφωθεί ποιο φύλλο θα είναι, αν είναι αγόρι ή κορίτσι, αναπτύσσονται οι ρόγες. Και στην πορεία μένουν. Δηλαδή, βγαίνει αγοράκι, αλλά οι ρόγες μένουν. Σε άλλα ζώα δεν συμβαίνει αυτό. Στους ανθρώπους όμως μένουν. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που υπάρχουν οι ρόγες. Ο Γιάννης ρωτάει γιατί η ζωή είναι τόσο άδικη, αλλά και παράλληλα τόσο περίπλοκη σε όλους τους τομείς. Οικονομικά, οικονομικά, τα πάντα. Λοιπόν, η ζωή δεν είναι περίπλοκη. Η ζωή είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς την κάνουμε δύσκολη, γιατί μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι όπου κάνουμε πράγματα τα οποία θέλουν οι άλλοι, μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι όπου δεν λέμε αυτό που θέλουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται περίπλοκη. Αν ο καθένας έλεγε αυτό που ήθελε και αν ο καθένας έκανε αυτό που ήθελε χωρίς φυσικά να επιβαρύνει τους γύρω του ή να τους ενοχλεί, τότε θα καταλάβαινες πως η ζωή είναι πάρα πολύ απλή. Ο Τριαντάφυλλος ρωτάει με πόσες φορές σεξ είναι ικανοποιημένη μια γυναίκα σε σχέση την εβδομάδα. Όσες φορές και να κάνεις, είναι λυσάρες! Δεν ικανοποιούνται με τίποτα! Πιστεύω ότι είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό το θέμα με πόσες φορές είναι ικανοποιημένη μια γυναίκα με σεξ την εβδομάδα. Αλλά μου δώσει ιδέα και θα το ρωτήσω σε γκάλο, έτσι ώστε να έχουμε μια περιστατωμένη άποψη. Οπότε στο μέλλον θα δούμε την απάντηση από τον κόσμο. Η Ελπίδα ρωτάει τι γνώμη έχει για το γάμο, τα παιδιά ή γενικότερα τις μόνιμες σχέσεις. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που θέλει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να παντρευτεί, να παντρευτεί. Αν θέλει να κάνει κάποιος μόνιμη σχέση, να κάνει. Αν δεν θέλει όμως, να μην κάνει. Και μπορεί να είναι από λουλουδάκι σε λουδάκι, τσιριπίν, τσιριπόμ. Δεν είναι φτιαγμένοι όλοι οι άνθρωποι για να είναι σε γάμο ή σε μόνιμη σχέση, γιατί νιώθουν ότι πνίγονται και δεν αντέχουν. Οπότε αυτό θα έχει συνέπεια και στο σύντροφό του και θα τον τελεπορεί δίχως λόγο. Αλλά γενικότερα εντάξει, εννοείται πως η συντροφικότητα είναι μια καλή φάση. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν φτιαχτεί για να είναι μόνοι τους. Αλλά κάποιοι δεν την αντέχουν, έχει να κάνει και με την ηλικία. Επίσης τα παιδιά είναι ευτυχία. Όταν είναι τον άλλον βέβαια. Η Joanna Jo, J.O. Ρωτάει, υπάρχει φιλία ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα? Λοιπόν, Τζοάννα, άκουσέ με προσεκτικά. Όταν ένας άντρας και μια γυναίκα ξεκινάνε να είναι φίλοι, στάνταρ σε κάποια φάση, είτε στο μυαλό του ένα είτε στο μυαλό του άλλου, σκέφτονται πώς θα ήτανε είτε να κάνουν σεξ, είτε πώς θα ήτανε άμα ήτανε σε σχέση με τον άλλον. Αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα, δηλαδή το ίδιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να μην γίνει. Δηλαδή, ένας άντρας να το σκεφτεί στην αρχή, μετά να το περάσει και η γυναίκα να το σκεφτεί μετά από κάποιο άλλο χρονικό διάστημα. Επίσης, όταν υπάρχει μια φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, στάνταρ σε κάποια φάση, ένας από τους δύο θα γουστάρει τον άλλον. Μπορεί να το ξεπεράσει, δηλαδή εγώ να σε γουστάρω σήμερα, να μην ευδοκιμήσει να μου περάσει, η γυναίκα να με γουστάρει μεθαύριο, να μην ευδοκιμήσει και να περάσει. Αλλά πολλές φορές ταυτίζεται αυτό το πράγμα και έχουμε δει πολλές φιλίες οι οποίες προχωράνε και γίνονται σχέσεις και πολλές φορές παντρεύονται. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι πολλοί άντρες, γιατί κυρίως άντρες είναι αυτοί που το κάνουν, γουστάρουν μια κοπέλα αλλά δεν έχουν το θάρρος να το πούνε ότι τη γουστάρουν και θέλουν να είναι η κοπέλα τους. Και έτσι ξεκινάνε να γίνουν φίλοι της πρώτα, φίλοι τους, να δημιουργήσουν φιλία τέλος πάντων, και με την πάροδο του χρόνου αυτή να ερωτευτεί
τον τύπο. Και είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Άμα τον κουστάρεις, πες το, δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό γιατί δεν τη βλέπεις σαν φίλη. Αυτή μπορεί να σε βλέπει σαν φίλο, σου λέει όλα τα κομμενικά της και σε ένα μαραζώνει η ψυχούλα σου μέρα με τη μέρα. Μπας και. Παρόλα αυτά, έχοντας αναλύσει όλες αυτές τις περιπτώσεις, φυσικά και υπάρχει φιλία μεταξύ αντρός και γυναικός όταν έχουν ξεπεράσει και οι δύο αυτό το σημείο όπου έχει περάσει από το μυαλό τους ότι γουστάρουν τον άλλον. Ο Crazy AG λέει, γιατί έχουμε όσα χρειαζόμαστε και θέλουμε κάτι παραπάνω. Crazy AG. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος είναι άπλιστος και θέλει όσο το δυνατόν παραπάνω, συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Πολλές φορές έχουμε πει και αυτό συμβαίνει κυρίως όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Αχ, να μου λυθεί αυτό και δεν θα ήθελα τίποτα άλλο στον κόσμο. Πόσες φορές το έχεις πει. Αλλά όταν ξεπερνάς αυτό το πρόβλημα ή την δυσκολία, αμέσως σκέφτεσαι το τι θα ήθελες να αποκτήσεις παραπάνω. Και πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν έχεις την ανάγκη, δεν σου χρειάζονται. Και σε αυτό ευθύνεται η εποχή που ζούμε, η οποία είναι καταναλωτική και σου δημιουργεί πλασματικές ανάγκες. Γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό. Ο Απόστολος Κατσάρας λέει, Vibrator, άμα σπάσει η καπότα, τι κάνεις? Απόστολε, αυτό που κάνεις είναι το σταυρό σου με τα δύο χέρια και κάνεις και ένα τάμα. Η Ευτυχία Νικολαρέλη λέει, γίνεται κατά τη γνώμη σου να υπάρχει αγάπη ανάμεσα σε έφηβους που είναι σε σχέση? Φυσικά ευτυχία, υπάρχει ευτυχία και αγάπη μεταξύ εφήβων, γιατί η αγάπη δεν ορίζεται ότι από τα 18 και πάνω ψηφίζεις και μπορείς να αγαπάς. Η αγάπη, ό,τι ηλικία και να είσαι, μπορεί να υπάρχει. Και επίσης αυτές τις ηλικίες μπορεί να είναι και πιο αγνή και πιο έντονη, γιατί δεν μπαίνουν οι πονηριές και οι δεύτερες και τρίτες σκέψεις που αλλοιώνουν και χαλάνε την αγάπη. Οπότε φυσικά και υπάρχει. Ο Ιάσονας λέει, μέχρι πόσες φορές σεξ αντέχει μια γυναίκα? Και το απαντάει από κάτω, πολύ επιστημονικά, άπειρες, όλες πουτάνες είναι. Παρότι το έθεσε πάρα πολύ ακαδημαϊκά ο Principal Mike που απάντησε στο φίλο Ιάσονα, η αλήθεια είναι πως ναι, αντέχουν άπειρες φορές, εξού και κοπέλες δουλεύουν σε οίκους ανοχής, γιατί μπορούν να το κάνουν απανωτά και άπειρες φορές. Βάσει του οργανισμού τους δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε σχέση με τον άντρα που δεν έχει άλλο νερό το πηγάδι. Νίκος Βουλιαράκης, ποιο από τα δύο φύλλα είναι πιο άπιστα? Για πες τη γνώμη σου. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει βάση φύλου, έχει να κάνει βάση ανθρώπου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι οι άντρες είναι λιγότερο άπιστοι και οι γυναίκες είναι παραπάνω, βάση κανόνα. Επικρατεί άποψη ότι οι άντρες είναι περισσότερο άπιστοι, αλλά κατά τη δική μου γνώμη, οι γυναίκες είναι περισσότερο άπιστες και το κάνουν πιο μεθοδευμένα, πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό, ίσως είναι σημείο των καιρών, αλλά εγώ έχω αυτή την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι πιο άπιστες. Κορίτσια, γιατί σημαίνει αυτό? Ο Πάρης Κυριαζής ρωτάει, τι γνώμη έχεις αν η πρώην σου τα έφτιαχνε με έναν φίλο σου ή γενικά να τον ήθελε και να τον θέλει? Καταρχάς, αν ο φίλος σου θέλει την κοπέλα σου, είναι εσχρός και δεν θα έπρεπε να είναι φίλος σου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών, ότι στους άντρες υπάρχει ένας άτυπος κανόνας ο οποίος λέει δεν πλησιάζεις την κοπέλα του φίλου σου. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι φίλος σου, είναι κοπέλα του, τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό μεταξύ, ούτε κατά τη διάρκεια της σχέσης, ούτε μετέπειτα. Οπότε ο φίλος ξεγράφεται. Τώρα όσον αφορά την κοπέλα, αν η κοπέλα ήταν κάποια σοβαρή σχέση σου και ήσουν ερωτευμένος μαζί της και στο κάνει αυτό, σημαίνει ότι και η κοπέλα δεν αξίζει και θα πρέπει να πατήσει ένα τεράστιο delete, γιατί ήταν προδοσία τεράστια που σημαίνει ότι δεν σε εκτιμάει, δεν σε σέβεται και δεν σε υπολόγισε ποτέ. Τι γνώμη έχεις για την επιρροή των θρησκειών στον κόσμο? Πιστεύω ότι οι θρησκείες, οποιαδήποτε θρησκεία, επηρεάζει και φανατίζει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο κόσμου και γι' αυτό βλέπουμε διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες και διάφορους πολέμους που συμβαίνουν στο όνομα της θρησκείας. Δηλαδή, άνθρωποι σκοτώνουν άλλους ανθρώπους στο όνομα της θρησκείας τους, η οποία συμβολίζει την αγάπη, την αλληλεγγύη κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να υπάρχει φανατισμός με οποιοδήποτε πράγμα. Πόσο μάλλον με τη θρησκεία. Είναι πάρα πολύ άρρωστο αυτό και καθοδηγεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει κριτική σκέψη, γιατί όπου υπάρχει κριτική σκέψη απουσιάζει ο φανατισμός. Οπότε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Mega Vibrator. Υπάρχει φιλία μετά τη σχέση? Ο Αλέξανδρε Πανταζή. Υπάρχει φιλία μετά τη σχέση, μπορεί να γίνει αν και εφόσον έχει περάσει το ερωτικό και από τις δύο πλευρές. Αν κάποιος από τους δύο είναι κολλημένος με τον άλλον και ο άλλος δεν τον έχει ξεπεράσει, τότε δεν μπορεί να δημιουργηθεί φιλία. Αν όμως και από τους δύο έχει φύγει και συντονίζονται, τότε ναι, μπορεί να δημιουργηθεί φιλία.
εφόσον κιόλας έχουν χωρίσει ειρηνικά και σέβεται ο ένας τον άλλον, οπότε μπορεί να το θεωρήσει φίλο του. Ο Ευάγγελος ρωτάει γιατί τα κορίτσια όταν τα κάνεις χαβαλέ μετά σε βλέπουν πιο ερωτικά. Αυτό, Ευάγγελε, συμβαίνει πρώτον γιατί στα κορίτσια αρέσει το χιούμορ, αλλά κατά δεύτερον σημαίνει ότι για να κάνεις χιούμορ με μια κοπέλα σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ άνετος με εκείνη, οπότε μπορείς άνετα να σκεφτείς χαλαρά και να κάνεις πλάκα. Που σημαίνει ότι σκέφτεσαι χαλαρά και είσαι σε αυτό το επίπεδο, είσαι ο εαυτός σου. Οπότε γοητεύονται με αυτό και την άνεσή σου και τους βγαίνει το ερωτικό. Οπότε γι' αυτό λέω να είστε ο εαυτός σας και να έχετε αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό θέλουν τα κορίτσια. Αυτό δεν θέλετε, ρε κορίτσια, έτσι δεν είναι? Ε, αυτό δεν θέλετε. Βαϊμπρέτορ, είμαι 20 και δυστυχώς υποφέρω από φίμωση. Δεν βρήκα το θάρρος να το πω σε κανέναν εδώ και τόσα χρόνια. Και θέλω μια συμβουλή, όποια και αν είναι αυτή, που θα μου πεις, απλά να μην είναι να το μιλήσω με τους γονείς. Θέλω μια άλλη λύση. Φίλε μου, καταρχάς η συμβουλή μου όντως είναι να απευθυνθείς στους γονείς σου και να σου μιλήσεις για αυτό το πρόβλημα, γιατί πρώτον είναι γονείς σου, δεύτερον είναι μεγαλύτεροι και ξέρουν πού να απευθυνθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχει μια ντροπή, αν είναι αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί όντως οι γονείς σου θα ήθελαν να το μάθουν αυτό και να σε βοηθήσουν, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω τη σχέση που είσαι με τους γονείς σου, ίσως να μην είναι η καλύτερη. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και προφανώς χρειάζονται και κάποια χρήματα και κάποια συμβουλή από κάποιον μεγάλον. Οπότε πρέπει να μιλήσεις με κάποιον μεγαλύτερο, με τον οποίο έχεις οικειότητα και ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει, έτσι ώστε να μιλήσετε και να το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις αυτό το πράγμα. Και γενικότερα δεν πρέπει θέματα υγείας να φοβάστε να απευθυνθείτε σε μεγαλύτερους ή σε κάποιους οικείους για να αντιμετωπίσετε. Υγεία πάνω απ' όλα. Οπότε μην το αφήσεις και απευθύνσου σε κάποιον. Όχι αύριο, τώρα. Τώρα σήκω και κάτω, σοβαρά. Πιστεύεις ότι είναι ok να κάνεις one night stand με κάποιον, κάποια που βλέπεις πρώτη φορά και δεν θα ξαναδείς ποτέ? Καταρχάς το one night stand αυτό είναι, ότι κάνεις sex με κάποιον τον οποίο δεν έχεις δει και δεν πρόκειται να ξαναδείς. Παρ' όλα αυτά, άμα θες να το κάνεις, φυσικά και το κάνεις, ελεύθερος, ελεύθερη είσαι να το κάνεις, άμα δεν σε πιέζει κάποιος βέβαια. Και όσον αφορά τις ασθένειες, όπως είπαμε και πριν, προφυλακτικό. Και είσαι ok. Κλεοπάτρα λέει, πώς πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να διαχειριστεί τις φοβίες του? Μπορεί τελικά κάποιος να τα καταφέρει ή απλά πρέπει να συμβιβαστεί και να ζήσει με τις φοβίες του? Εγώ, ας πούμε, φοβάμαι το σεισμό. Κλεοπάτρα, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να νικάς τις φοβίες σου και να τις ξεπερνάς και όχι να συμβιβάζεσαι με αυτές. Πρώτον, γιατί η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη έχοντας και περάσει αυτές τις φοβίες. Δεύτερον, γιατί νιώθεις πιο σίγουρη για τον εαυτό σου, γιατί λες, ναι, προσπάθησα και νίκησα τη φοβία μου. Και τρίτον, οποιαδήποτε φοβία μπορεί να σου δημιουργηθεί στο μέλλον ή πάνω να σου ξεκινήσει, είσαι πιο σίγουρη και λες, ναι, θα την ξεπεράσω, δεν θα το αφήσω να με νικήσει και έτσι δεν δημιουργούνται άλλες. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να νικήσεις τις φοβίες σου. Μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο ψυχολόγο. Υπάρχουν άλλες φοβίες οι οποίες είναι πιο light ή πιο εύκολη αντιμετώπιση, όπως ας πούμε έχεις ψηφοφοβία. Τότε ας πούμε πας και κάνεις bungee jumping. Όταν έκανα εγώ το bungee jumping, υπήρχαν διάφορα άτομα τα οποία μου στείλαν μήνυμα και μου είπαν: έχω ψηφοφοβία, δεν μπορώ να το κάνω και θα ήθελα να το κάνω. Και το έκαναν και νίξαν τη φοβία τους. Οπότε κάτω, όλα είναι στο μυαλό. Ξεκάθαρα, είναι πόρτες που κλείνουν και δημιουργούνται φόβοι. Οπότε μπορείς να τα καταφέρεις και να τα ξεπεράσεις και να ζεις πιο ελεύθερη και εσύ και οποιοδήποτε που μας βλέπει. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο του Ask Vibrator, όπου προσπάθησα να λύσω τις απορίες σας με την...